Κρήτη βρέθηκε ουσιαστικά στο επίκεντρο του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την νότια χώρα με υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων και ρηπές ανέμων που έφτασαν στη δυτική Κρήτη τα 77 χιλιόμετρα την ώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες που συνεχίστηκαν και σήμερα έφεραν σημαντικά υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σημειώθηκαν στον Πλακιά Ρεθύμνου με 32 χιλιοστά, στη Σαμαριά και το Ασκήφου Χανίων με 31 χιλιοστά, στο Σπύλι Ρεθύμνου 30 χιλιοστά, στο Φουρφουρά 28, στις δυτικές περιοχές του Ηρακλείου 26 χιλιοστά και στο Μεταξοχώρι 25. Οι ενισχυμένοι βοριάδες που προκάλεσαν σποραδικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες μέχρι τα ξημερώματα σάρωσαν την κεντρική και νότια χώρα. Με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμη και τα 119 χιλιόμετρα την ώρα. Τα καιρικά φαινόμενα να διατηρούνται λίγο ακόμα και προς το βράδυ της Πέμπτης και Παρασκευή για τις ανατολικές περιοχές του νησιού μας, δηλαδή προς τον ομό Λασιθίου, δίνοντας και πάλι κάποιες πρόσκαιρες εντάσεις και θα ολοκληρωθεί η καιρική αυτή κατάσταση την Παρασκευή το πρωί. Η μέγιστη τιμή έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στα Παξιμάδια Καρίστου με 119 χιλιόμετρα την ώρα. Και ακολουθούν η Πάρνηθα με 92 χιλιόμετρα, η Τίνος με 89, η Πεντέλη με 81, τα Σφακιά Χανίων με 77, το Κάβο Ντόρο με 74 και τα Φαλάσσαρνα Χανίων με 71 χιλιόμετρα την ώρα.